Ο Υφυπουργός Άμυνας Κώστας Πιλιόπουλος γίνεται στόχος έντονων αποδοκιμασιών στην Πάτρα. Ο κύριος Πιλιόπουλος αναγκάζεται να αποχωρήσει από την εξέδρα των επισήμων πριν ξεκινήσει η παρέλαση. Οι συγκεντρωμένοι είχαν αποδοκιμάσει τον Υφυπουργό και κατά τη διάρκεια της κατάθεσης στεφάνων. Επικρατεί ένταση. Εργαζόμενοι της ΕΒΟ με μαύρες σημαίες καταλαμβάνουν το οδόστρωμα. Πετούν μπουκάλια και πορτοκάλια και παίρνουν θέση μπροστά από την εξέδρα, ζητώντας να φύγουν οι επίσημοι. Η παρέλαση ξεκινά μόνο όταν αποχωρήσουν όλοι. Στα Τρίκαλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Μαγκούφης δέχεται επίθεση και γρονθοκοπείται από ένα νεαρό που καταφέρνει να σπάσει τον αστυνομικό κλειό. Ο νεαρός συνελήφθη, όμως λίγη ώρα αργότερα φέθηκε ελεύθερος, καθώς οι συγκεντρωμένοι πολιόργησαν την αστυνομική κλούβα στην οποία κρατούνταν. Η παρέλαση διακόπηκε όταν ομάδες πολιτών κατάφεραν να φτάσουν στην εξέδρα και να αποδοκιμάσουν τους επίσημους, οι οποίοι φυγαδεύτηκαν από την αστυνομία. Επεισοδιακή ήταν η παρέλαση και στο Ηράκλειο της Κρήτης με συνθήματα και αυγά κατά των επισήμων. Στόχος των αποδοκιμασιών, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, καθώς και βουλευτές του νομού που αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν άρον-άρον. Η παρέλαση τελικά ξεκίνησε με απλούς πολίτες στην εξέδρα των επισήμων. Πετώντας αυγά και γιαούρτια στην εξέδρα των επισήμων αλλά και σε όλους τους πολιτικούς που βρίσκονταν εκεί για να παρακολουθήσουν την παρέλαση, μέλη του κινήματος Δεν Πληρώνω και οπαδοί του Ολυμπιακού Βόλου κατάφεραν να διακόψουν την παρέλαση στον Βόλο. Δεκάδες συγκεντρωμένοι συγκρούστηκαν με την αστυνομία, απαιτώντας από αυτή να απομακρυνθεί από την παραλία, καταφέροντας τελικά την οπισθοχώρηση των ΜΑΤ αλλά και την αποχώρηση των επισήμων. Επεισόδια και στην Τρίπολη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Μιλτιάδη Παπαϊωάννου να φυγαδεύεται μετά το τέλος της. Ο κόσμος αποδοκίμασε τον Υπουργό και τους βουλευτές της Αρκαδίας που επέλεξαν να βρεθούν και να παρακολουθήσουν την παρέλαση, ενώ μέλη του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας παρέλασαν με πανό και συνθήματα. Και στις Σέρες συγκεντρωμένοι πέταξαν αντικείμενα στην εξέδρα των επισήμων, αναγκάζοντάς τους να φύγουν. Στην Καλαμάτα οι επίσημοι αποχώρησαν καθώς αποδοκιμάστηκαν έντονα. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και στους δρόμους της πόλης με τους βουλευτές να καταδιώκονται από πολίτες. Στη Λαμία αστυνομικοί ήρθαν στα χέρια με πολίτες που ήθελαν να κάνουν πορεία. Στην Κέρκυρα οι συγκεντρωμένοι ανέβηκαν με πανό στην εξέδρα με αποτέλεσμα οι επίσημοι να αποχωρήσουν και η παρέλαση να μην ξεκινήσει ποτέ. Επεισόδια και διακοπή των παρελάσεων έγιναν και σε πολλές άλλες επαρχιακές πόλεις. Εκπαιδευτικοί και γονείς προσπαθούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να βγουν στη λεωφόρο Αμαλίας. Πετούν αυγά και καφέδες εναντίον των αστυνομικών. Ακολουθεί ένταση. Θέλουμε ζωή! Θέλουμε παιδεία! Οι διαδηλωτές βγαίνουν στο κεντρικό δρόμο και φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης. Οι άνδρες των ΜΑΤ προσπαθούν να τους απομακρύνουν από τη λεωφόρο. Γίνονται δύο προσαγωγές. Τη μαθητική παρέλαση άνοιξε η μπάντα του Δήμου Αθηναίων που πεάνιζε πένθυμα. Στα όργανα είχαν κρεμάσει μαύρες κορδέλες. Για την πράξη τους αυτή θα περάσουν πειθαρχικό συμβούλιο τη Δευτέρα. Σήμερα μάθαμε ότι αυτή η μαύρη κορδέλα είναι λόγος για να απολυθεί κάποιος. Μαθητές σήκωσαν μαύρα πανιά ενώ περνούσαν από την εξέδρα των επισήμων, ενώ κάποιοι γύρισαν το κεφάλι τους αντίθετα από την Υπουργό Παιδείας. Ο ύψιστος συμβολισμός του όχι είναι η θυσία. Θυσία ατομική και συλλογική. Με πόνο, με στόχο το μέλλον της χώρας. Σήμερα έχουμε μια ευθύνη όλοι να σφίξουμε τα δόντια και τις γροθιές για να ανορθώσουμε τη χώρα και όχι να τη γονατίσουμε. Την παρέλαση στο Περιστέρι άνοιξαν τα μέλη της Ένωσης Αντιστασιακών κρατώντας πλακάτ κατά της οικονομικής πολιτικής. Ζωμή!
παρέλα συμμετείχαν καθηγητές, γονείς και φοιτητές που κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και παρέλασαν φωνάζοντας συνθήματα. Οι μαθητές παρέλασαν φορώντας μαύρες μπλούζες και μαύρα περιβραχιόνια, ενώ έστρεψαν το κεφάλι τους αντίθετα από την εξέδρα των επισήμων. Διαμαρτυρόμενοι για αυτά που βιώνουν, αλλά πιστεύω ότι το μαύρο περιβραχιόνιο είναι και για αυτά που περιμένει τη νέα γενιά. Στο Εγάλεο, πριν ξεκινήσει η παρέλαση, οι εκπαιδευτικοί πέρασαν μπροστά από το συγκεντρωμένο πλήθος, αποσπώντας το χειροκρότημα του κόσμου. Και στο Εγάλεο, οι μαθητές αρνήθηκαν να τιμήσουν τους επίσημους, ενώ οι θεατές πετούσαν στραγάλια και ελιές προς την εξέδρα των επισήμων. Υπό τον ήχο των συνθημάτων έγινε η παρέλαση και στον Πειραιά. Εκπαιδευτικοί και γονείς είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Κοραή και καθ' όλη τη διάρκεια της παρέλασης καλούσαν τους μαθητές να στρέψουν το βλέμμα τους μακριά από τους επίσημους. Ένταση δημιουργήθηκε στο τέλος της παρέλασης όταν επιχείρησαν να παρελάσουν και η αστυνομία προσπάθησε να τους σταματήσει.